Είδαμε ικανοποίηση τη χθεσινή και προχθεσινή επίσκεψη του Προέδρου Ολλάντ στην Ελλάδα, το κλίμα φιλίας, αλληλεγγύης και αισιοδοξίας που εκπέμφθηκε. Και αναγκαστικά θυμήθηκα άλλες καταστάσεις με τον Πρόεδρο Ολλάντ πριν από λίγα χρόνια. Θυμήθηκα ότι τον Μάιο του 2012 ο κύριος Τσίπρας επισκέφθηκε τη Γαλλική Πρωτεύουσα για να συμπαρασταθεί στον κύριο Μελανσόν της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και να πει το περιβόητο Ολλανδρέου για τον Πρόεδρο Ολλάντ. Και λίγες μέρες μετά πήγα εγώ προσκεκλημένος του Πρόεδρου Ολλάντ στο Μέγαρο των Ηλυσίων προκειμένου να του εξηγήσω την κατάσταση στην Ελλάδα. Ήταν νοπός πρόεδρος τότε, και να τον παρακαλέσω και να του ζητήσω να βοηθήσει τη χώρα μας, την χώρα μας, όχι το κόμμα μου ή την κυβέρνησή μας. Και στις 19 Φεβρουαρίου του 2013 θυμήθηκα ότι πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη επίσκεψη του Προέδρου Ολλάντ στην Αθήνα, όπου είχαμε την ευκαιρία να τον υποδεχθούμε και να συζητήσουμε μαζί του εις βάθος, αλλά ο κύριος Τσίπρας χαιρέτιζε την συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του μνημονίου συμπεριλαμβανομένης και της επίσκεψης Ολλάντ, και βέβαια ο πρόεδρος Ολλάντ δεν θέλησε να συναντήσει τότε την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρούσε ότι είναι προσβλητική, αντιπαραγωγική, ότι δεν βοηθάει ούτε την ευρωπαϊκή πολιτική αλλά ούτε την εθνική προοπτική διάσωσης και ανάταξης της χώρας. Χαίρομαι για την μεταστροφή και θεωρώ ότι είναι ωφέλιμη για τον τόπο. Αλλά δεν υπάρχει και ένα στοιχείο πολιτικού κινησμού το οποίο σε σοκάρει όταν η μεταστροφή γίνεται με τόσο ακραίο, τόσο κραυγαλαίο τρόπο? Ακριβώς λοιπόν επειδή έχει γίνει αυτή η ιστορικά πρωτοφανής και δημοκρατικά αδικαιολόγητη μεταστροφή, γιατί προδόθηκαν οι εντολές που έδωσε ο ελληνικός λαός και στις εκλογές του Ιανουαρίου και στο δημοψήφισμα του Ιουλίου, ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του ψάχνουν κάποιο αφήγημα. Τώρα είναι όψιμη μνημονιακή. Τώρα είναι, θα έλεγα, ζηλωτές. Δεν διαπραγματεύονται καθόλου. Υιοθετούν και θεσπίζουν τις πιο σκληρές εκδοχές των μέτρων που οι ίδιοι κατέστησαν αναγκαία, γιατί αν η χώρα συνέχιζε στο δρόμο που βρισκόταν το Δεκέμβριο του 2014, θα θέλαμε πολύ λίγη προσπάθεια, ενώ τώρα θέλουμε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια προκειμένου να ξαναβρούμε τους ρυθμούς του Δεκεμβρίου του 2014. Αυτό το νέο αφήγημα είναι η αποκατάσταση της δικαιοσύνης, ο αγώνας κατά της αδιαφάνειας και της διαπλοκής, η επιδίωξη ο φτωχός να βοηθήσει τον φτωχότερο μέσα από μια αναδιανομή που τελικά εξοντώνει τα μεσαία και μικρομεσαία στρώματα σε όλα τα επίπεδα. Η πολιτική αυτή εξυπηρετείται από τον παράδοξο σοσιαλισμό των υπερηλίκων και ιδίως των συνταξιούχων, όπου όταν φτάνουμε στην ηλικία της συνταξιοδότησης είμαστε αναγκαστικά όλοι κάτω από το πέπλο του εξισωτισμού, ανεξαρτήτως του τι έκανε πριν κάποιος στη ζωή του και τι έχει συνεισφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτή λοιπόν η μεταστροφή, αυτή η μεγάλη πολιτική εξαπάτηση, ο κινησμός, ο απόλυτος, έχει ανάγκη πράγματι από κάποιους εξοραϊσμούς. Καταρχάς, για να διατηρηθεί η δική σας αντοχή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, προκειμένου εσείς να μπορείτε να ψηφίζετε τα μέτρα τα οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια λιδωρούσατε, κατακρίνατε ως αντιλαϊκά, ως επικίνδυνα, και τώρα βεβαίως είστε υποχρεωμένοι να τα ψηφίζετε και να γλύφετε, όπως έχω πει κατά επανάληψη, εκεί που φτύνατε. Άρα θέλετε κάποια προσχήματα. Και το νομοσχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης εντάσσεται στα προσχήματα αυτά. Διότι εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι η αντιμνημονιακή δημαγωγία, αυτό που έγινε τα προηγούμενα 5,5 χρόνια στη χώρα, οι ψευδεστήσεις, τα ψέματα, η υπονόμευση της ενότητας του ελληνικού λαού, της ενότητας του έθνους, δεν βασίστηκε μόνον
στην αντιμνημονιακή αντιπολίτευση που βρήκε το κύμα της δυστυχίας και της δυσκολίας του ελληνικού λαού για να αλλάξει εκλογικό μέγεθος. Βασίστηκε και στα μέσα ενημέρωσης. Στον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης χειρίστηκαν την προσπάθειά μας αυτή. Έχω πολύ έντονη την ανάμνηση του πώς το επικοινωνιακό σύστημα της χώρας αντιμετώπισε τη δική μου περίοδο στο Υπουργείο Οικονομικών και πώς αντιμετώπισε την περίοδο του κυρίου Βαρουφάκη, του ανθρώπου που έβλαψε οργανωμένα και συνειδητά την πορεία της χώρας, που προκάλεσε με την εντολή ή την ανοχή του κυρίου Τσίπρα μια τεράστια βλάβη στον ελληνικό λαό, στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά. Μετρήστε τις ώρες προβολής, τις ώρες της τηλεοπτικής μυθοποίησης και δείτε τις πρωινές εκπομπές των τελευταίων 6 ετών. Δείτε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να εξηγούν πώς καταστρέφεται το ασφαλιστικό σύστημα και συγκρίνεται αυτές τις ατέλειωτες τηλεοπτικές ώρες στις πρωινές εκπομπές με τα στελέχη και τους συμβούλους του ΣΥΡΙΖΑ, με την Επιτροπή Σοφών του κ. Κατρούγκαλου και τις προτάσεις που τώρα παρουσιάζει η κυβέρνηση. Αυτά είναι τα διαπλεκόμενα και κατεστημένα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Ο ιστορικός του μέλλοντος θυμάται επίσης ότι η κατανομή των αδειών και το τοπίο των μέσων ενημέρωσης διαμορφώθηκε το 1989 στην Ελλάδα με την καθοριστική συμμετοχή του τότε ενιαίου συνασπισμού, που έπαιξε ρόλο διότι ήλεγε τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος και ο κύριος Κουβέλης ήταν καθοριστικοί παίκτες στην κατανομή των αδειών τότε. Και τώρα έρχεται το νομοσχέδιο αυτό. Το νομοσχέδιο, είπα και χθες προχθές, εμφανίζεται ως κάτι καινοτομικό και μοντέρνο, ως κάτι ριζοσπαστικό και διαφανές. Έχω κάνει πολλές προβλέψεις από το βήμα αυτό που δυστυχώς επαληθεύονται. Σε λίγους μήνες θα δείτε τι κατάσταση θα έχει διαμορφωθεί στην πράξη. Το νομοσχέδιο λοιπόν, που σήμερα με την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ θα καταστεί νόμος του κράτους, είναι ένα κραυγαλαίο εργαλείο αδιαφάνειας και διαπλοκής. Είτε εφαρμοστεί είτε δεν εφαρμοστεί. Πρώτη εκδοχή. Δεν εφαρμόζεται ή καθυστερεί να εφαρμοστεί. Οι υφιστάμενοι σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν υπό εκβιασμό. Δεν υπάρχει καν Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με νόμιμη συγκρότηση. Δεύτερη εκδοχή. Εφαρμόζεται ταχύρυθμα. Οι υφιστάμενοι σταθμοί χάνουν το νόμιμο ερισμά τους, την άδειά τους και πάβουν να λειτουργούν. Αυτό σημαίνει πτώχευση των ανωνύμων εταιριών, με επιπτώσεις όχι για τους μετόχους, οι οποίοι μπορεί να εκφραστούν με άλλα εταιρικά σχήματα, είτε απευθείας είτε μέσω άλλων προσώπων. Σημαίνει πολλά για τους εργαζόμενους που θα απολυθούν περιμένοντας μια αποζημίωση που δεν θα έρθει. Σημαίνει πολλά για τα ασφαλιστικά ταμεία που θα χάσουν αυτά που έχουν να παίρνουν. Σημαίνει πολλά για το δημόσιο που δεν θα εισπράξει έσοδα από φόρους. Σημαίνει πολλά για τις τράπεζες που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του δημοσίου και για τον τραπεζικό δανεισμό στα μέσα ενημέρωσης. Και ας πούμε ότι θα δοθούν και οι νέες άδειες. Νέες άδειες σε ποιους? Είπα προχθές, γιατί διατηρούνται οι διατάξεις περί απαγορεύσεων συγκεντρώσεων και οι διατάξεις περί του περιβοή του βασικού μετόχου, αλλά αλλάζουν οι διατάξεις για την ονομαστικοποίηση. Γιατί έτσι πως είναι το άρθρο 4 και το άρθρο 5, δεν υπάρχει τελικά καμία ονομαστικοποίηση. Σιωπά η κυβέρνηση, δεν δέχεται την πρότασή μου, ανεξαρτήτως αν η εταιρεία είναι η μεδαπή ή η αλλοδαπή, κοινοτική ή μη κοινοτική, ανεξαρτήτως υποχρέωσης ονομαστικοποίησης, να αναδύθεται σε διεθνή ελεκτική εταιρεία η εντολή να διενεργήσει έλεγχο και να λέει με έκθεσή της ποιος είναι ο πραγματικός επιχειρηματίας, ο ωφελούμενος και από πού αποκτήθηκαν τα οικονομικά μέσα της εταιρείας. Δεχτείτε το.
Θα απολογηθείτε κάποτε ιστορικά, εάν δεν το δεχθείτε, εν έτη 2015. Και βεβαίως, πόσες άδειες σε ψηφιακό περιβάλλον. Δεν υπάρχει σπάνιες συχνοτήτων. Αφήστε να εκφραστεί όποιος εκπληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου και όχι μόνο επιχειρηματίας. Αφήστε να εκφραστούν κοινωνικοί φορείς. Αφήστε να εκφραστεί η Εκκλησία. Δείτε τι θα κάνετε με τους περιφερειακούς σταθμούς, μην τους πνίγετε. Δείτε την τροπολογία που έχει καταθέσει το δικό σας κόμμα για τους δημοτικούς σταθμούς με αφορμή τη δημοτική τηλεόραση της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να υπάρξει πολυφωνία η οποία δεν είναι μόνο επιχειρηματική. Απαντήστε, ναι, καθορίζεται το τίμημα ανακατηγορία αδειών. Η δημοπρασία θα γίνεται χωριστά ανάδεια κάθε φορά που αδειάζει μία άδεια. Ή πάντα για όλες τις άδειες. Η διαφορά είναι τεράστια. Γιατί το τίμημα εξαρτάται από το συνολικό τοπίο και το συνολικό αριθμό των αδειών, που πρέπει, επαναλαμβάνω, να είναι ο μέγιστος δυνατός σύμφωνα με τις ψηφιακές δυνατότητες. Αλλιώς παραβιάζεται το δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση και η πολυφωνία. Και βεβαίως, τι σημασία έχει να προσφέρει κάποιος στη δημοπρασία παράλογο επιχειρηματικά και οικονομικά τίμημα? Γιατί να το κάνει αυτό? Χρειάζεται μια εξήγηση. Πρέπει να εξηγεί κάποιος όταν προσφέρει παράδοξα μεγάλο τίμημα, γιατί δεν επενδύει οικονομικά, αλλά κάτι άλλο κάνει που δεν είναι οικονομικό αλλά πολιτικό, που είναι περίεργο, που είναι σκοτεινό. Άρα το υπερβολικό τίμημα δεν είναι επιτυχία του κράτους επειδή πήρε κάποια χρήματα. Είναι αποτυχία του κράτους δικαίου και της διαφάνειας. Και ενοποιήστε την εποπτεία, διότι το Σύνταγμα καθιστά αρμόδιο όργανο απευθείας στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μην προσβάλλετε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ως όργανο που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Νομοθεσία. Αποσαφηνίστε τη σχέση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στα θέματα της συγκέντρωσης. Και πείτε εσείς που είστε οι αντίπαλοι της διαπλοκής, γιατί ικανοποιείστε με τις ρυθμίσεις του 2002, του 2005 για το βασικό μέτοχο? Είναι όλα καλά, είναι επαρκή δηλαδή όλα αυτά που έχουμε κάνει. Ομολογήστε την επάρκεια των ρυθμίσεων, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από την ομολογία και του Συμβουλίου Επικρατείας και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επαρκείς οι ρυθμίσεις και οι εγγύησεις. Τις σέβεστε και τις διατηρείτε. Τότε τι λέτε συνεχώς ότι κάτι έχει συμβεί και χρειάζεται περαιτέρω παρέμβαση? Δεν την κάνετε την περαιτέρω παρέμβαση, άρα αποδέχεστε ότι είναι επαρκές το θεσμικό πλαίσιο. Κύριε Πρόεδρε, αν μπορείτε και να βάλετε μια τελευταία τέλεια παρατήρηση σε σχέση με την επικοινωνιακή διπλωματία. Ακούστε, έχω διατελέσει το 1993 με 95 υπουργός τύπου και επέβαλα την απόλυτη εναρμόνιση των υπηρεσιών των γραφείων τύπου εξωτερικού με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις διπλωματικές αποστολές. Και έχω ζήσει τα θέματα αυτά από όλες τις κρίσιμες θέσεις και ως υπουργός εξωτερικών. Είναι τεράστιο λάθος στην εποχή μας να δημιουργούμε δικέφαλες αρχές στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό η χώρα εκφράζεται ενιαία από τον πρέσβη και την πρεσβεία ή από τον επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας και όλοι οι άλλοι υποτάσσονται σε μια ενιαία εξωτερική πολιτική. Αυτό έγινε εν τέλει και με τους οικονομικούς και εμπορικούς ακολούθους, που ένα διάστημα και η προηγούμενη κυβέρνηση φλέρταρε να υπαχθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά τους επανέφερα στο Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα τα γραφεία τύπου εξωτερικού, που είναι πολύτιμα εργαλεία της χώρας και της εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να είναι απολύτως εντεταγμένα στην πολιτική που διαμορφώνει το Υπουργείο. Βάλτε μια τελεία, κύριε Μέντε. Σας ευχαριστώ.